τρόπο θα διαχειριστούμε και τις τροπολογίες. Και τέλος, επειδή μιλάμε για μια συνεργασία που είναι η Ιταλία και η Ελλάδα, δέχονται μεγάλη πίεση μεταναστευτικών ροών και πρέπει να ενταχθεί στον τομέα αυτό να συμπληρώσουμε με την ανάγκη δημιουργίας δομών υποδοχής των μεταναστών, να ενισχύσουμε στην ισορροπία του κειμένου τους στόχους μιας βιώσιμης ανάπτυξης της στρατηγικής αυτής συνεργασίας και με άλλες χώρες πέρα των 8 γειτονικές μιας βιαστικής διεύρυνσης που θα δυσκολέψει την οικονομική συνεργασία και στη σύνδεση της έκθεσης με δική στήριξη στα επενδυτικά σχέδια αυτής της στρατηγικής συνεργασίας. Ευχαριστώ. Με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιμετωπίζουμε μεγάλα προβλήματα περιορισμού πόρων σε ένα εξωτερικό επίπεδο των λαών. Έχει σημασία αν θέλουμε να ξεπεράσουμε τις δυσπιστίες. Το νέο ταμείο που δημοσιογραφικά ονομάζεται Ταμείο Juncker, το EFSI, του Ευρωκοινοβουλίου στη διοίκηση αυτού του σχήματος. Η πρώτη είναι ότι θεωρώ εξαιρετικά καλή στην έκθεση και θα ήθελα σε αυτό το θέμα, μια και η πρόταση αφορά και προς την Κομισιόν, να ακούσω και την